αξιοποίηση και τη διαχείριση του ελληνικού, υπέγραψε ο αραβικός όμιλος Αλμπαάρ με την Lambda Development. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Αραβικών Εμμυράτων, που ήταν παρόν μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε ότι η επένδυση θα υπερβεί τα 7 δις και θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ψήφο εμπιστοσύνη στις επενδύσεις στην Ελλάδα έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Αμπντάλα μπιν Σαγέντ Αλ Ναγιάν. Ο κ. Ναγιάν χαρακτήρισε μαμούθ τη συμφωνία μεταξύ της Lambda Development και του αραβικού κολοσσού Αλμαάρ για το ελληνικό, καθώς η επένδυση θα φτάσει στα 7 δισεκατομμύρια και θα δημιουργήσει περισσότερες από 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Το Σύμφωνο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη του Ελληνικού υπεγράφει από τη Μαριάννα Λάτσι και τον πρόεδρο της αραβικής εταιρείας Γιουζέφ Αλ Νοουέζ στο πλαίσιο της δεύτερης μεικτής διευπουργικής επιτροπής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με παρόντες τους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών. Σφυρλατήσαμε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, πάνω στο οποίο οικοδομήσαμε τις στενές πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές μας σχέσεις. Τα στελέχη της Αλμαάρ συναντήθηκαν με τον Αντώνη Σαμαρά, που επιδιώκει να έχει προσωπική επαφή με ξένους επενδυτές σε μια προσπάθεια να μην χάνεται χρόνος στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις που θα φέρουν έσοδα και θέσεις εργασίας. Η επένδυση της Lambda Development θα γίνει με τη σύμπραξη του αραβικού φαντ Αλμαάρ και του κινέζικου φαντ Φωσούν. Η Αλμαάρ ειδικεύεται στην αξιοποίηση ακινήτων και αποτελεί θετικό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τα έργα αξιοποίησης του ελληνικού, έκτασης 6,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, θα ξεκινήσουν σταδιακά το 2016. Σύμφωνα με τα σχέδια, θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, θα αναπτυχθούν χώροι κατοικιών, καταστημάτων, αναψυχής, ενώ θα αναβαθμιστούν 3,5 χιλιόμετρα παραλιακού μετόπου στον Άγιο Κοσμά. The seafront.